Μία ορολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Είναι αυτή της κατάστασης που επικρατεί στο Δήμο Ιχαλίας με τα σκουπίδια. Βρισκόμαστε στο 2019. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεγόμεθα Ευρωπαϊκό Κράτος. Τυπικά. Στα λόγια μόνο. Και από έργα μηδέν. Είναι αμάζευτα 3 μήνες τώρα, 4. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Μέχρι τσακάλια την νύχτα βγαίνουν εδώ και ορμάνε πάνω στους κάδους και γίνεται τα σκυλιά, τα έχουν διαλύσει όλα, ποντίκια, φίδια, ό,τι φανταστείς μπορεί να βρεις επάνω. Μια κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους για την όλη εικόνα, στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ιχαλίας. Τα σκουπίδια είναι από τον από το Πάσχα να πάρθουν και δεν ήρθαν το Πάσχα να πήρανε και μετά δεν ξαναήρθαν, τελείωσε. Έχουν να τα μαζέψουν από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές, δηλαδή 2 μήνες τώρα. Μας έχει φάει η βρώμα και είναι μεγάλο πρόβλημα. Άλλωστε άκρως χαρακτηριστική είναι η εικόνα που επικρατεί στον υποτιθέμενο σταθμό μεταφόρτωσης που έχει μετεξελιχθεί σε μια μεγάλη χωματερή. Με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων στιβαγμένους, η νέα δημοτική αρχή καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την καυτή πατάτα. 10 μέρες πριν λάβουμε τα καθήκοντα, βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα χώρο σταθμό μεταφοράς απορριμμάτων. Βλέπετε μία εικόνα 1000 λέξεις. Παραλαμβάνουμε ένα Δήμο, τον οποίο με 0 αποθεματικό στα τεμαϊκά υπόλοιπα του Δήμου και με 5.000 κυβικά μέτρα απορρίμματα στο σταθμό μεταφόρτωσης αλλά και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα όλου του Δήμου. Ο Δήμος Ιχαλίας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το 2017. Εμείς ως Δήμος πρέπει άμεσα να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι όμορφοι Δήμοι. Φυσικά όχι ό,τι κάνει η Καλαμάτα, γιατί αυτό θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει η πολιτεία να δώσει τις ανοχές της που δίνει και στους άλλους όμορους δήμους να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Μέχρι να έρθει η οριστική λύση που λέγεται απορρίμματα. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Δεν μπορεί να βλέπει σκουπίδια ο κάθε γονής τώρα σε παιδική χαρά, σε σχολείο, σε δημοτικό σχολείο, σε φροντιστήρια απ' έξω. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ανακτήσει όλος ο κόσμος παράπονα και πρέπει να βρεθεί λύση για αυτό το θέμα. Βλέπετε το χάλι που γίνεται σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και ιδιαίτερα εδώ στο σταθμό μεταφόρτωσης. Είναι μια κινητή βόμβα. Όλος ο Δήμος με προβλήματα στη δημόσια υγεία. Και για τη δημόσια υγεία πρέπει όλοι να δώσουμε την ευαισθησία που πρέπει και να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι όμοιροι Δήμοι.